Καλησπέρα. Στο σημερινό βίντεο θα μάθουμε τα χαρακτηριστικά της οχιάς. Έχουμε μία οχιά μπροστά μας. Θα μάθουμε πώς να την ξεχωρίσουμε από τα υπόλοιπα φίδια της χώρας που στο σύνολό τους είναι ακίνδυνα. Μόνο οι οχιές έχουν επικίνδυνο δάγκωμα για εμάς και έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Έχουμε 5 είδη οχιά σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά η κάθε μία έχει τη δική της εξάπλωση. Η πιο κοινή είναι αυτή η οχιά που έχουμε σε όλη την Υπηρετική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, είναι η κερασφόρος οχιά. Ας δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της, να δούμε πώς την ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα φίδια. Τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν της οχιάς είναι το zigzag, το χαρακτηριστικό zigzag κατά μήκος της ράχης. Ξεκινάει από το κεφάλι και φτάνει μέχρι την ουρά. Είναι ρόμβι ή zigzag και είναι ενιαίο, ενωμένο. Ενδέχεται να σπάει σε κάποια σημεία. Εδώ έχουμε σε όλο το ζώο ενιαίο zigzag. Σε μερικά ζώα μπορεί να σπάει, να έχουμε βούλες στην αρχή μεγάλες, αλλά μετά ενώνεται σε κάποιο σημείο. Οπότε έχουμε το πρώτο χαρακτηριστικό zigzag, χοντρό κατά μήκος της ράχης, κοντό χοντρό φίδι, ενώ τα υπόλοιπα φίδια τα κίνδυνα είναι μακρόσθενα. Το κεφάλι είναι πάρα πολύ πλατή. Βλέπετε τα μάγουλα εδώ, είναι πάρα πολύ έντονα, είναι οι αδένες που φέρνουν το δηλητήριο εδώ. Και η ουρά της στενεύει απότομα. Ενώ τα κίνδυνα φίδια, τα περισσότερα κίνδυνα φίδια της χώρας, έχουν μακρόστενη ουρά που απολύγει βαθμία και είναι λεπτή. Ενώ εδώ έχουμε ένα κοντό χοντρο ζώο με λεπτή ουρά, πλατή κεφάλι και ζιγ-ζακ κατά μήκος της ράχης. Υπάρχουν κάποια φίδια τα οποία έχουν κολοβή ουρά, όπως είναι ο Έριξ, και υπάρχουν και κάποια φίδια που έχουν χτυπημένα και μπορεί να λείπει η ουρά τους. Μην μας μπερδέψει όμως, είναι ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών αυτών και όχι ένα χαρακτηριστικό μόνο του. Δηλαδή, όχι μόνο το τριγωνικό κεφάλι, όχι μόνο η κοντή ουρά, αλλά ο συνδυασμός. Ζιγ-ζακ, μεγάλο κεφάλι, κοντή ουρά που στενεύει απότομα και κοντό χοντρο σώμα. Οι οχιές δεν είναι επιθετικά ζώα όπως φημολογείται. Όπως βλέπετε την έχω δίπλα μου, δεν μου επιτίθεται, με φοβάται. Έχει κάτσει ακίνητη γιατί πιστεύει ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή. Βασίζεται στο καμουφλάζ της. Αν ενοχληθεί θα φύγει αμέσως. Ποτέ ένα φίδι και οι οχιές φυσικά δεν θα έρθουν κατά πάνω μας, θα μας επιτεθούν γιατί μας φοβούνται πάρα πολύ. Βέβαια αυτή η απόσταση δεν είναι και τόσο ασφαλής για κάποιον που δεν είναι έμπειρος με τα φίδια, οπότε μην το δοκιμάσετε σε καμία περίπτωση. Κρατήστε μία απόσταση 2 μέτρων για να είστε ασφαλείς. Υπάρχουν, είπαμε, και άλλα είδη οχιάς. Ποτέ δεν συναντάμε όλα τα είδη οχιάς στο ίδιο μέρος. Αν θέλετε να δείτε και τα υπόλοιπα είδη οχιάς και πού απαντούν, θα μπείτε στο herpetofauna.gr, θα πάτε στις οχιές, θα δείτε τι σχέδια έχουν και θα διαβάσετε από κάτω μετά τις φωτογραφίες την εξάπλωση του κάθε είδους.